Science. Το Mary Rose, το πολεμικό σκάφος του Ερίκου του 8ου που βυθίστηκε πριν από 468 χρόνια, βρήκε τελικά ένα φιλόξενο καταφύγιο. Το καινούριο μουσείο Mary Rose άνοιξε πρόσφατα τις πύλες του για το κοινό στο Portsmouth. Το πλοίο ανασύρθηκε από τον υγρό του τάφου πριν από 30 χρόνια, όταν βρέθηκε σε μια από τις ακτές της Νότιας Αγγλίας στις αρχές της δεκαετίας του 80. Στο μουσείο, πέρα από το πλοίο, παρουσιάζονται αντικείμενα και έγγραφα που φωτίζουν τη ζωή και την εποχή του Ερίκου του 8ου. Βρήκαμε μια ολόκληρη καμπίνα που είχε εκατοντάδες εργαλεία. Μέσα σε αυτή την καμπίνα υπήρχε ένα πολύ σπάνιο τάβλι. Ακριβώς έξω από την καμπίνα, δίπλα σε δύο κασέλες, υπήρχε αυτός ο σκύλος. Έχουμε λοιπόν τα λείψανα ενός σκύλου που έζησε στην περίοδο των Τιδόρ. Ίσως ήταν ο σκύλος του ξυλουργού, όλα αυτά ήταν στη διοκτησία του. Είναι μοναδικά. Η συντήρηση του πλοίου και των υπαρχόντων του βρίσκεται τώρα στα χέρια μιας ομάδας επιστημόνων που χρησιμοποιούν νέες τεχνικές. Για δεκαετίες, τα ξύλα του πλοίου είχαν ποτιστεί με χημικά για να διατηρηθούν. Στην αρχή είχαν μουσκευτεί από το θαλασσινό νερό και τώρα τα περνούν με ένα χημικό που είναι πολύ εθιλενογλυκόλη. Πρόκειται για μια ρητίνη που αντικαθιστά το νερό που έχει μείνει στο ξύλο. Έτσι μπορούν να συντηρηθούν καλύτερα τα ξύλινα μέρη του σκάφους. Ένα άλλο εντυπωσιακό πράγμα σε σχέση με τη συλλογή του Mary Rose είναι ότι έχουμε κάποια αντικείμενα που ανήκαν σε μερικούς από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του πλοίου. Έτσι, στην περίπτωση του χειρούργου, έχουμε ένα κυβότιο γεμάτο που περιέχει όλες τις αλυφές του και τα βαζάκια του. Αυτό συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις. Όλα βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση. Από το Mary Rose μπορούν να αντλήσουν χρήσιμα συμπεράσματα διάφορες επιστήμες, από την ιστορία και την αυπηγική μέχρι την αρχιτεκτονική και την αρχαιολογία.